Έχουμε δύο Ελληνίδες. Μία μικρή Ελληνίδα που είμαστε μαζί να κάνουμε το ρόλο του ρεπόρτερ. Ναι. Γιατί έχουμε ένα θρύλο, ένα μύθο, την Άννα Μουσχουρή. Ναι. Μετά θα μιλήσουμε μαζί. Κυρία. Για την ηλικία μου. Όχι για την ηλικία σας, προς Θεού. Προς Θεού. Από προς τα πράγματα που έχετε κάνει. Ακριβώς. Με συμπληρώνει η δημοσιογράφος φίλη μου Έλενα Παπαρίσου. Να. Δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως. Τραγουδώ με την ψυχή μου, όπως τραγουδάει και η Έλενα. Και θα κάνει την ίδια, τον ίδιο δρόμο σαν και εμένα. Τώρα να λέει η Άννα Μουσχουρή, σήμερα εδώ στη γιορτή της δημοτικής μουσικής, ότι θα κάνει την καριέρα μου η Έλενα Παπαρίζου. Ακριβώς, να σας πω, γιατί στη βραδιά της δημοτικής μουσικής δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο, τα έχει ταυτότητα. Η Άννα έφυγε... Αργότερα εγώ γεννήθηκα έξω. Καταλαβαίνω ακριβώς το συνέστημα που έχει η Άννα μέσα της για την Ελλάδα. Και είναι πολύ σπουδαίο και θεωρώ ότι αυτό το έργο που έχει κάνει με αυτό το δίσκο, με τους φίλους της, με τον τρόπο που ήθελε να το κάνει. Το λέω και να τριχιάζω. Αλήθεια ότι ήταν πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία δουλειά. Θέλω δύο κουβέντες για αυτό το μεγάλο άνθρωπο που είναι η Άννα Μουσχουρή. Δεν ξέρω τι να πρωτοθαυμάσω, τις όμορφες νότες που έχει τραγουδήσει όλα αυτά τα χρόνια ή την όμορφη ψυχή. Ήμουνα 4 μήνες στη Σουηδία και η αλήθεια είναι ότι όταν έφευγα δεν ήθελα να φύγω, Χριστό. Δεν ήθελα να φύγω, έλεγα τώρα που πάω. Λέω ότι θα πάω διακοπές. Εγώ δεν έχω μάθει να κάνω διακοπές στη ζωή μου. Έχω μάθει ότι πάντα δουλεύω. Δηλαδή το πολύ πολύ να έχω πάρει άδεια 2 εβδομάδες στη ζωή μου. Ότι συνεχώς δούλευα. Πρέπει να σου πω ότι ήταν ο πιο σημαντικός χρόνος που έχω δώσει στον εαυτό μου. Και το πιο σημαντικό δεν ήταν ότι έκανα, ας πούμε, διακοπές, ότι πάω για μπάνια κτλ. Έδωσα πάρα πολύ χρόνο στην οικογένειά μου. Έκανα άλλα πράγματα που, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αυτή η καθημερινή παρέα που είχα μαζί με τα νύψη μου και με τα αδέρφια μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ήταν διαφορετικά γιατί ήσουν και μόνη σου αυτή τη φορά. Καλά, όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή ήταν απλά ότι ήξερα, ας πούμε, ότι 4 η ώρα κάθε μέρα ερχόταν ο ανιψιός μου σπίτι από αυτό. Στρώνω με τρώγαμε, ας πούμε, το μεσημεριανό μας. Μετά θα πηγαίναμε για το ice hockey, μετά θα πηγαίναμε για το ποδόσφαιρο. Θα κάνεις την παρουσιάστρια, Όχι. Θα κάνεις τον κριτήρια. Η πρόταση που μου έχει γίνει από το Αντένα και τον κύριο Λάτσο συγκεκριμένα είναι για να είμαι στην κριτική επιτροπή. Επειδή έχω πολλά πράγματα. Έχω ανοίξει πολλές συζητήσεις. Δεν είμαι ακόμα έτοιμη να απαντήσω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Δηλαδή, το σκέφτομαι πάρα πολύ θετικά. Απλά θέλω να βλέπω ότι ο χρόνος το επιτρέπει με όλα αυτά που έχω σκεφτεί ότι θέλω να κάνω.